Το μικρό ρομπότ που ακούει στο όνομα Νόου, αφού εντυπωσίασε με τις χορευτικές του ικανότητες, κάλεσε τους μαθητές σε ένα τεστ αναγνώρισης. Μέρα το σέρι το δεξί. Αριστούχος είσαι. Ευχαριστούμε πολύ την ομιλία. Δεκάδες νέοι συμμετείχαν σε μια συνάντηση με την τεχνολογία που διοργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προκειμένου να δουν από κοντά πώς μπορεί να διαμορφωθεί στο μέλλον η καθημερινότητά τους. Αυτό που προσπαθούμε εδώ στο Πανεπιστήμιο να κάνουμε είναι να πετύχουμε μια εκπαίδευση η οποία στοχεύει στο χώρο εργασίας και στις συνθήκες που θα βρουν οι φοιτητές αφού βγουν από το Πανεπιστήμιο. Άρα γι' αυτό το λόγο είναι στόχος μας να αξιοποιήσουμε και τα ρομπότ ως τεχνολογία στους χώρους που εμείς ασχολούμαστε, στην εκπαίδευση και στις άλλες εφαρμογές τις κοινωνικές. Η ενημέρωση για τις νέες τεχνολογίες ξεκινάει από τις μικρές ηλικίες. Ήδη η Ακαδημία Ρομποτικής προσφέρει μαθήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής σε παιδιά ηλικίες 6 έως 16 ετών. Η Ακαδημία προσπαθεί να είναι ένα κομμάτι στο παζλ των υπόλοιπων δραστηριοτήτων. Σίγουρα μέσα από την Ακαδημία υπάρχει η επαφή και το άνοιγμα του Πανεπιστημίου προς την κοινωνία. Απ' την άλλη όμως εξίσου σημαντικό είναι ότι ερευνητικά μας βοηθάει να έχουμε δείγμα για τις έρευνές μας. Οπότε με αυτό το στόχο προχωράει και η Ακαδημία. Το μικρό ρομπότ επιφύλαξε στο τέλος της εκδήλωσης μία έκπληξη σε μία μαθήτρια λυκείου που είχε τα γενέθλιά της.